Κύριε Κοτσαντή, ποια είναι η επόμενη μέρα για το ΚΚΕ μετά τη σημερινή επιτυχία στις ευρωεκλογέ. Ναι, νομίζουμε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ επιβεβαιώνει ένα ρεύμα αμφισβήτηση αυτή τη κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και θα κατατεθεί την επόμενη μέρα στου αγώνε γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μα για να αντιμετωπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου, τη Ακρίβεια και του Πληθωρισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Πολεμική Προετοιμασία και των πολύ αυξημένων πολεμικών δαπανών. Εκεί θα κατατεθεί κάθε ψήφο που δόθηκε σήμερα στο ΚΚΕ. Δεν θεωρείτε ότι είναι συγκυριακό αυτό το ποσοστό. Ότι δηλαδή, ευρωεκλογέ θα πάω εγώ για να στείλω το μήνυμά μου και θα ψηφίσω κουκουέ. Ότι αυτό ίσα, μπορεί ίσα να είναι παροδικό. Η άνοδο του κόμματο από τι προηγούμενε ευρωεκλογέ σχεδόν διπλασιασμό. Και από τι πρόσφατε βουλευτικέ εκλογέ επιβεβαιώνει ότι μόνο συγκυριακό δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά ότι χτίζουμε ισχυρού αγωνιστικού δεσμού με φοιτητέ, νεολαίου, εργαζόμενου, αγρότε μέσα στο κίνημα που πρέπει να δυναμώσουν. Γιατί ο αντίπαλο τη κυβέρνηση σφυριλατήθηκε μέσα σε αυτού του αγώνε όλο τον προηγούμενο διάστημα και εκεί θα βρεθεί την επόμενη μέρα το ΚΚΕ σαν μαχητική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Ευχαριστώ, Γραμματέα.